αναφέρει ένα συγκεκριμένο κατάστημα που φαντάζομαι το έχετε όλοι μπροστά σα. Είναι η σελίδα 4. Αν δεν το έχετε, ελεύθερο εγώ, ειλικρινά σα το μιλάω. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι στην εικόνα 1 παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καταστήματος που καταλαμβάνει το πεζοδρόμιο της Ασκληπιού για περισσότερα από 4,5 μέτρα. Παρατηρούμε ότι πρόκειται για μια κλειστή κατασκευή με δάπεδο υπερυψωμένο κατά 50 εκατοστά, επιδεδεμένο με κεραμικό πλακίδιο. Εγώ έχω μια πορεία. Αφού βλέπατε ότι αυτός ο άνθρωπος κατασκευάζει κάτι που δεν επιτρέπεται από εσάς, γιατί δεν τον σταματούσετε πριν επενδύσει, τον αφήσετε να επενδύσει και τώρα έρχεται στην Ευρωπαϊκή Κάτι. Αν δεν είχε άδεια, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω. Λέω, αν είχε άδεια. Τώρα έχει. Ήξερε ότι έπρεπε να έχει άδεια. Κύριε Δήμαρχε, εγώ δεν ασκώ. Δεν μπορείς να κάνεις και συνομικά μέτρα. Στην πλατεία έχει άδεια που αναζήτησε. Φαντάζομαι ότι... Δεν το ψηφίζω με το κανονισμό για να γίνει το άλλο νόμο. Κύριε Δήμαρχε, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε ότι δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς να εφαρμόσουμε τον νόμο μεταξύ μας. Δεν θα πάρουμε το όπλο. Γι' αυτό υπάρχει Δήμος, Δημοτική Αρχή, Δημοτική Αστυνομία, Ελληνική Αστυνομία, Πολεμικό Ναυτικό. Λοιπόν, για να συνεχίσω. Και ο Κωνίδης. Το τρίτο θέμα το οποίο θίξατε σε αυτή την περιβόητη έκθεση είναι τα φρεάτια των κοινοφελών οργανισμών. Αυτή η μελέτη λέει, λοιπόν, ότι τα φρεάτια των κοινοφελών οργανισμών δεν έχουν καλυφθεί και είναι επισκέψιμα σε ποσοστό 94%. Εμείς δεσμευόμαστε ότι αύριο το πρωί, μεθαύριο, γιατί μπορεί να χρειαστεί παραπάνω χρόνος, θα είναι επισκέψιμα 100%. 100% το ξαναλέω. Έχετε μια φωτογραφία αμέσως μετά με τις φιάλες οι οποίες είναι στον δρόμο. Είναι ανεπίτρεπτο να έχουμε φιάλες στον δρόμο. Και βέβαια είναι ανεπίτρεπτο γιατί εμείς είμαστε οι ίδιοι που είμαστε ακριβώς δίπλα στις φιάλες περισσότερες ώρες από τον καθένα από εμάς, από τους υπόλοιπους. Και είναι επικίνδυνο. Ζητήσαμε λοιπόν αύριο το πρωί να απομακρυνθούν και οι φιάλες και να εφαρμόσουμε αυτό που προκύπτει από τις επιταγές της πυροσβεστικής. Δηλαδή, θα πάμε σύμφωνα με το τι ορίζει η νομιμότητα στο θέμα των υγραεριών μέχρι να συνδεθούμε με το φυσικό αέριο, ήδη κάποιες επιχειρήσεις έχουν συνδεθεί ήδη και κάποιες είναι σε διαδικασία σύνδεσης. Οπότε τότε θα λυθεί αυτό το θέμα, δεν θα χρειάζεται καν να έχουμε υγραέριο. Το θέμα της ασφάλειας, ναι. Και τώρα θα μιλήσω για το θέμα της πρόσβασης. Είχα την τιμή να παραβρίσκομαι σαν πολίτης απλώς σε 2-3 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και άκουσα σε όλες ανεξαιρέτως τις συνεδριάσεις να κάνετε λόγο για την περιβόητη πρόσβαση της πυροσβεστικής. Ζήτησα μία συνάντηση με τον διοικητή της πυροσβεστικής και ζήτησα το λόγο ή αν υπάρχει όφελη από την πλευρά του για τη μη πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο κέντρο της πόλης. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι όλες οι επιχειρήσεις, είτε αυτές που έχουν πέρβολες είτε όχι, έχουν πάρει άδεια από την πυροσβεστική για να έχουν άδεια λειτουργίας. Όποιες από αυτές τις επιχειρήσεις δεν πληρώνουν τους όρους, είναι υπεύθυνη η πυροσβεστική να τους αφαιρέσει την άδεια. Όταν λοιπόν του ζήτησα να μου πει πού υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης, μου είπε ότι εγώ δεν έχω θέσει κανένα τέτοιο θέμα. Εάν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, θα το είχα θέσει. Και βέβαια, μου είπε το αυτονόητο ότι εάν υπάρξει μια κατάσβεση στον πέμπτο όροφο και πρέπει να βάλω ένα τεράστιο όχημα για δρομοφόρο, δεν περνάει από κανένα δρόμο της πόλης. Στην Ασκληπιού μου ζήτησε απλά να προσέχουμε όλοι, γιατί υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα και τίποτα άλλο. Δεν έθεσε ποτέ η πυροσβεστική υπηρεσία λοιπόν θέμα πρόσβασης, τουλάχιστον στο κεντρικό πεζόδρομο. Οπότε τελειώνει και το θέμα της ασφάλειας. Τώρα, επειδή ξέρετε όλοι που είστε σε αυτή την αίθουσα ότι διανύουμε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, θα ήθελα με βάση τη δική σας απόφαση, μάλλον τη δική σας πρόταση που φέρατε για διαβούλευση, μάλλον για απόφαση να πάρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να σας αναφέρω κάποιους μικρούς οικονομικούς σκοπέλους που πρέπει να περάσουμε εμείς προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε στην απόφαση δική σας. Θέλω να μου εξηγήσεις κάτι, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Από μια μεριά μιλάτε... Ναι, σωστά. Για το διαμαρτύρο της συνέχεια.
μια μεριά μιλάτε για οικονομική κρίση, άρα λιγότερος κόσμος έρχεται σε εσάς, και με άλλη μεριά κόπτεστε τα καταστηματά σας να παραμείνουν μεγάλα. Δεν είναι μια αντίφαση αυτό που είσαι λίγο να το θα σας εξηγήσω με αυτούς να προσπαθήσω δηλαδή. Σε αυτή την πόλη, δυστυχώς, έχουμε και πολύ μικρά μαγαζιά και πολύ μεγάλα μαγαζιά, αλλά ευτυχώς ακόμα έχουμε μαγαζιά. Το άγχος μας είναι να συντηρήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Σε κάποιους έδωσε η τύχη ή η συγκυρία κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως έχουν ένα αντίτιμο χρήσης, ένα αντίτιμο λειτουργίας, και κάποιες επιχειρήσεις είναι μικρότερες και προσπαθούν να επιβιώσουν για αυτές με το μέρος που τους αναλογεί. Σε αυτή τη συγκυρία, εάν προχωρήσουμε σε μείωση των μέτρων και μαζευτούμε μέσα όπως εσείς λέτε, αφού πρώτα στοιχειοθετείται όλο αυτό το σκεπτικό στη μη πρόσβαση της προσβεστικής και στη μη ασφάλεια των πελατών μας, θεωρώ ότι είναι σκοπιμό εδώ να πάρουμε μια θέση και να μου πείτε γιατί τότε, αφού εμείς απ' τη μία δεν υπάρχει θέμα πρόσβασης, απ' την άλλη σας ιδιόμαστε ότι η ασφάλεια θα λυθεί το συντομότερο δυνατό. Γιατί να πρέπει να μαζέψουμε τα μαγαζιά μας όλοι και καλά τόσο μέσα, όλοι, σε μια συγκυρία που κυνηγάμε, πραγματικά θα πρέπει να είμαστε εδώ και να ψάχνουμε τρόπους για να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα της πόλης, να αυξήσουμε με κάθε τρόπο την κοινωνική συνοχή, εμείς να βρισκόμαστε απέναντί σας, αντί να έχουμε το άγχος να επιβιώσουμε, να έχουμε το άγχος να σώσουμε αυτή την επένδυση. Αν αφήσετε να συνεχίσω, θα σας πω 2-3 νούμερα για να καταλάβετε πόσο κοστίζει αυτή τη στιγμή μία επιχείρηση με τον εξοπλισμό της ως έχει και πόσα πρέπει να δαπανίσουμε εκ νέου για να τη φτιάξουμε στα μέτρα τα δικά σας. Λοιπόν, θα μιλήσω για την δική μου επιχείρηση, γιατί ζήτησα από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι μέχρι τώρα, τους κατασκευαστές, να μου βγάλουν ένα κόστος με βάση τα τιμολόγια αγοράς, ξαναλέω, με βάση τα τιμολόγια αγοράς, το πόσο κοστίζει αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έξω. Είναι πάνω κάτω 140.000 ευρώ, κύριε Δημήτρη. Και να σας πω γιατί. Γιατί κατασκευάσαμε μια πέργολα, η οποία τότε κόστιζε περίπου 15.000 ευρώ. Υπάρχουν μηχανισμοί για τις τέντες, τις υπάρχουσες. Πόσο τρέχουν οι κανείς σου αρκετός. Ορίστε. Πόσο τρέχουν οι κανείς σου αρκετός. Άδεια για την κατασκευή πέργολας. Για τις τέντες. Για τους μηχανισμούς. Τέντες, μπαρ και αυτά όλα τα εργολογικά. Ποιος σου άδεσε άδεια για να πάω πέργολα. Πέργολα, πήρα άδεια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω. Άδεια πήρα από το 2001. Με απόφαση του Δημοτικού. Ήταν δήμαρχος ο κ. Σπατής και εσείς ήσασταν από τους προτερνάτες τότε. Ποιος με σταμάτησε όταν το έκανα. Ποιος με σταμάτησε. Ποια είναι η δουλειά εκεί. Θα απαντήσω σε όλα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα μέτρα που πληρώνω στο Δήμο είναι 94. Και 140.000, 94. Ναι. Άμα θέλετε, είναι στη διάθεσή σας, μπορώ να τα αφήσω. Να πλάσω το πράγμα από ένα διαμέρισμα. Ορίστε. Διπλάσιο από ένα διαμέρισμα. Όχι, το διαμέρισμα το κύριο Δημόν και είναι πολύ πιο ακριβά. Μπορώ να συνεχίσω, σας παρακαλώ. Δεν είμαι πολιτικός μηχανικός. Εγώ έχω ένα μαγαζί. Γι' αυτό μπορώ να μιλάω. Δεν είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω αυτό. Για να προχωρήσουμε στις εργασίες που μας ζητάτε να προβούμε, ούτως ώστε να ευθυγραμμιστούμε στα δικά σας νέα μέτρα. Οι εργασίες λοιπόν αφαίρεσης της υπάρχουσης κατάστασης κοστολογούνται 5 με 6.000 ευρώ. Η ανακατασκευή της πρόσωψης, γιατί όπως θα ξέρετε οι περισσότεροι οι προσώπους των καταστημάτων πατάνε πάνω στα δάπεδα τα οποία έχουμε, για τα οποία δάπεδα έγιναν για ένα συγκεκριμένο λόγο.
Εάν δείτε την εικόνα της Ασκληπιού στα σημεία που έχει αφαιρεθεί η πέρολα, πρέπει να περάσετε με πάρκα απέναντι. Υπάρχουν φωτογραφίες από συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τις οποίες αποξηλώθηκαν οι πέρολες και μετά το δάπεδο που υπήρχε, που προϋπήρχε, και η πρόσβαση βέβαια είναι αδύνατη. Οπότε καταλαβαίνετε και σας ζητάω πραγματικά σαν χάρη. Δεν νοείται αυτή τη στιγμή κατάστημα γεωνομικού ενδιαφέροντος χωρίς να έχει ένα φωτιφόδες πάτωμα για να ευθυγραμμίζεται όλο αυτό, και θα σας εξηγήσω γιατί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιατί έχουμε εξασφαλισμένη την αρτιότητα του δαπέδου και μπορούν εκεί πάνω να πατάνε. Εάν λοιπόν εμείς αναγκαστούμε αύριο να βάλουμε όλον αυτόν τον εξοπλισμό που έχουμε στο πεζοδρόμιο, θα πρέπει να πετάξουμε και τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Ένα κόστος 40.000 ευρώ περίπου. Προχώρησα και ζήτησα από μια άλλη εταιρεία η οποία κατασκευάζει πέργολες και πήγα σύμφωνα με τις επιταγές τις οποίες δώσατε μια άδεια επί των ημερών σας σε ένα κατάστημα της Ασκληπιού. Μου ζήτησε το ποδήλατο. Το ποδήλατο. Αν δεν λειτουργεί χωρίς να έχει άδεια, αυτό δεν το ξέρω. Δεν νομίζω να είναι λίγο χωρίς άλλα, κύριε Βαγγελία. Δηλαδή, τώρα που είναι κάτι που υπονοείται, εάν το λέτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν έχει κανείς άλλα, τότε εγώ που πληρώνω για να έχω είμαι βλάκας. Δεν έχει λήξει η αδειά σου, αργά να μην άνοιξε. Όχι, γιατί να λήξει. Πόσα χρόνια την είχε την αδειά σου, όταν πήγε. Την άδεια λειτουργία. Την άδεια, μα συγγνώμη τώρα, μιλάμε για λειτουργία καταστήματος, δεν γιατί πέρα όλα. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραία. Λοιπόν, για να προβούμε λοιπόν στην κατασκευή που εσείς προτείνετε, μια εταιρεία που κατασκευάζει τις τέντες μαζί με τον εξώστη τον οποίο θέλετε να φτιάξουμε, κοστολογεί το έργο γύρω στα 400 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή, περίπου 36.000 ευρώ στοιχίζει σε μένα το να ξυλώσω αυτό που έχω και να ευθυγραμμιστώ με τις επιταγές της Νέας Δημοτικής Αρχής. Όπως καταλαβαίνετε, φτάνουμε σε ένα ποσό της τάξης των 150.000 ευρώ για τη δικιά μου επιχείρηση και αναλογικά για όλες τις άλλες. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να σας ζητήσουμε να μας δώσετε το χρόνο να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Δεν είμαστε απέναντίσεις επειδή κάποιοι θερμόαιμοι μπορεί να φωνάξουν κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο από κάποιον άλλο. Θέλουμε τον χρόνο να μπορέσουμε να ευθυγραμμιστούμε, τον χρόνο να μπορέσουμε να δούμε το βάθος και το βάρος αυτής της κρίσης και βέβαια να σας ξεκαθαρίσω ότι αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ περίπου 50 επιχειρήσεις και δεν είμαστε μακούτε. Για να δω αν μ' ακούτε ή όχι. Κύριε Βαγγέλη, είναι πολύ άσχημο να απευθύνετε το λόγο σε κάποιον και να μην σας βλέπει, να μην σας ακούει. Έτσι λοιπόν, εκπροσωπώ ξαναλέω 50 περίπου επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 800 με 1000 άτομα αυτή τη στιγμή. Και ζητάμε να κατανοήσετε το πρόβλημα που υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχουμε ακούσει άλλες 5 φορές. Δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι μη τερματίσεως. Έτσι λοιπόν... Κύριε Δημαρχέ, τι δεν καταλαβαίνεις όλο αυτό. Για να αλλάξουν όλα αυτά, πρέπει να κλείσουν τα μαγαζιά τα μισά. Εγώ θέλω 4 χρόνια απλώς για να φτιάξω αυτή την τέτοια. Πού συμμετάσχει ο Δήμος αυτό. Και να δουλεύω 4 χρόνια, όχι να κάθομαι. Οικονομικά. Απλό. Αυτό δεν ανέχει, καταλάβει. Αυτό δεν καταλαβαίνω, καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω τι του κύριου Βαβίλη. Είναι εκνευριστικό. Συγγνώμη που εκφράζομαι. Συγγνώμη, φορέ. Τα στραβά όλα. Συγγνώμη, ερώτηση σαν πολύ. Λοιπόν. Εισπράττε τα ενίκια από τους δημοτικούς χώρους. Θα τους μειώσετε. Χρωστάτε ένα σκασμό λεπτά σαν Δήμος. Πού θα προκαλύψετε τη διαφορά. Δεν πειράζει. Γιατί χρωστάτε από τις επιχειρήσεις. Τι λογική να την ακούτε κάποιους ανθρώπους, γιατί δεν μας πείσουν αυτές οι επιχειρήσεις του Ασκληπίου. Κύριε Δημαρχέ. Εγώ να σας χαρίζω, θέλετε αύριο να βάλετε έναν άνθρωπο να σας χαρίσει την επιχείρηση. Άμα μου πείτε αυτό, εγώ σας χαρίζω. Σας δίνω την άδεια. Το ορκίζομαι στη ζωή μου.
Θέλω να πω ένα... Πολύ απλό. Ευχαριστώ. Θέλουμε απλά να κουραστείτε το άγχος μας και τις αγωνίες μας και δεν έρχομαι εδώ για να μαλώνουμε και να λέμε τα ίδια και τα ίδια πέντε φορές. Κύριε Δήμαρχε, για να έχει φτάσει το θέμα πέντε φορές εδώ και να έχουμε πει πέντε φορές τα ίδια πράγματα, φανερώνει ότι είναι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό το έχετε φέρει και εσείς πέντε φορές εδώ. Απασχολούμε πολύ κόσμο, ζούμε πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλοί μέτοχοι σε κάθε επιχείρηση. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι και βέβαια αύριο, εάν αλλάξουμε όλα αυτά και προβούμε σε όλες αυτές τις ριζικές αλλαγές που θέλετε, δεν θα μπορούμε δυστυχώς να τους απασχολούμε. Το τι θα τους κάνετε, θα έρθουν έξω από το γραφείο σας και θα σας ζητάνε δουλειά. Φαντάζομαι. Και δεν θα μπορείτε να διώξετε. Και βέβαια κάτι τελευταίο και εγώ να κλείσω και ευχαριστώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση διευκρινιστική θέλετε. Διάβασα σήμερα μία δήλωσή σας, η οποία είχε να κάνει με τα επεισόδια της παρέλασης. Εκεί λοιπόν λέτε για κοινωνία έρημη από αρχές, αξίες, ιδεολογία και σχέδιο εξόδου από την κρίση. Μιλάτε ότι η μέγιστη δυνατή ευθύνη από το πολιτικό σύστημα, τους πολίτες και την τοπική αυτοδιοίκηση για να ενωθούμε, προκειμένου να μην πάμε στον κρεμό. Εάν τη διαβάζω αυτή τη λέξη, αυτό ακριβώς θέλω να συζητήσω κι εγώ. Να ενωθούμε όλοι μαζί, να κάτσουμε κάτω και να βρούμε τι μπορούμε να σας δώσουμε, τι μπορείτε να μας δώσετε και να μοιράσουμε τη ζημιά στη μέση. Είναι αδύνατο αυτές τη στιγμή οι επιχειρήσεις να υπομειστούν όλο αυτό το βάρος των αλλαγών. Εάν θέλετε, κύριε Κολότσιο, μπορώ να σας δώσω για την κάθε περιοχή και για το κάθε σημείο που αναφέρεστε μέσα στο συγκεκριμένο έγγραφο της διαβούλευσης, ποια είναι η δικιά μας πρόταση που αφορά την Ασκληπιού, τα πεζοδρόμια, τις πλατείες, την Παλιά Πόλη και τα Μανάβικα. Θέλουμε δικαιοσύνη και θέλουμε να είμαστε απέναντί σας όπως ήμασταν και πριν. Ευχαριστώ.